είδαμε κάτι ασυνήθιστο τώρα. Κάποιος οδηγός γκρέμισε την διπλή. Δυστυχώς, ναι, το βράδυ, τα μεσάνυχτα βασικά, 2 και 18 για την ακρίβεια, είχα κλείσει από το συνεγερμό, από την εταιρεία που έχω κάλυψη για το χώρο μου. Με ενημέρωσαν ότι πρέπει να έρθω στο χώρο γιατί έχει μπει ένα αυτοκίνητο μέσα στο κατάστημα. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν θύματα από τα άτομα, γιατί το αυτοκίνητο που μπήκε μέσα είχε και οδηγό και συνοδηγό. Τα παιδιά είναι, δόξα ο Θεός, όλα καλά, Άγιο είχαν. Προφανώς, από ό,τι έμαθα και από την τροχέα, το αυτοκίνητο που ανέβαινε την Κάπα Καρτάλη πέρασε το σηματοδότητο κόκκινο. Τα παιδιά ερχόντουσαν από Αλεξάνδρας, τους βρήκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Τώρα θεματεχείτες δεν γνωρίζω τι είχαν ακριβώς, πόσο έτρεχαν, και βρέθηκε μέσα στο μαγαζί. Εσείς πέρα από την βιτρίνα είχατε άλλες ζημιές στο καταστημά σας? Ναι, γιατί θα σας δώσω βασικά και φωτογραφίες, θα δείτε. Δεν άφησα να ανεβάσουν σε κάποια άλλα site, αλλά θα σας δώσω πιστικότητα. Ουσιαστικά είχα φθορές πάρα πολλές στα νηφικά της βιτρίνας, τα οποία είναι όλα σκισμένα. Κούκλες που έσπασαν χέρια, κεφάλια, πόδια και όλα αυτά. Στο κομμάτι της βάφτισης, υλικές ζημιές. Εντάξει, είναι πράγματα που μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε, καλή θέληση να έχουμε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν κλείσαμε κάποια ανθρώπινη ζωή, αυτό έχει σημασία για μένα. Πάντω βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι το πεζοδρόμιο κάπως ψηλό. Είναι λίγο περίεργο που... Και εμένα μου έκανε την εντύπωση αυτή, γιατί υπάρχει και ψηλό πεζοδρόμιο, υπάρχει και ψηλό ανάβασμα κανονικά για να μπεις μέσα στο χώρο. Τώρα από εκεί και πέρα, από ό,τι είδα λίγο κάποιες λεπτομέρειες από τις κάμερες, είδα ότι υπήρχε κάποια ταχύτητα από το αυτοκίνητο της Καρτάλη. Τώρα το παιδί αγχώθηκε από την Αλεξάνδρας. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει σωστά, άμεσα, όπως θα έπρεπε. Φρένο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν ήμουν και παρούσα, έτσι. Από ό,τι είδα λίγο, όσο μπορούσα να δω από την κάμερα του μαγαζιού, και υπήρξε αυτή η σύγκρουση.